Super Boom ελικόπτερο βάρους 250 κιλών και 1,5 μέτρου μήκους. Όπως συγκεντρωθήκαμε από την αστυνομία, η περιοχή και φυλάσσεται από στρατιώτες, όπως βρέθηκε η πύλη παραβιασμένη, ένα λουκέτο, υπήρχαν δύο κινητήρες μέσα, έχει εξαφανιστεί ο ένας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί αξιωματικοί της σήμανσης που προσπαθούν να εντοπίσουν ίχνη των αγνώστων που σήκωσαν σύμφωνα με κάποιο φορτηγό αυτόν τον κινητήρα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάνος Σωτήρη. Μέσα στο στρατόπεδο μας είπες, έτσι. Φυλάσσεται κανονικά. Φυλάσσεται κανονικότατα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, λοιπόν. Τα ακούσαμε και αυτό, τι να πει κανείς. Μηχανή, Super Boom, μέσα στο στρατόπεδο. Πρώτη φορά τα ακούμε αυτό. Ο Έλληνας μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι, και έχει μεγάλες ανάγκες, φαίνεται, για τις μετακινήσεις του. Super Boom. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις αλλαγές στη φορολογία. Με εν ολίγης, κυρία Μπελιώτη, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αυτή και να επανέλθουμε λίγο. Θα τεκμήριο πάντως, κυρία Μπελιώτη. Ναι, τα ελικόπτερα θα παραμείνουν. Οπότε δεν ξέρω, χωρίς μηχανή, μήπως μειωθεί. Το κουβάρι του μόνο. Λοιπόν κυρία Μπελιώτη, αν κάποιο έχει ακίνητο μεγάλη αξία, να το μεταβιβάσει τώρα στα παιδιά του, το καρηγορικό κομμάτι. Μεγάλη αξία είναι η πρόθεση τη νέα κυβέρνηση. Οι μεγάλες αξίες και στην κατάργηση του ΕΤΑΚ που προτίθεται και επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αλλά και στις γονικές παροχές, να υπάρχει κλιμάκιο μεγαλύτερο στο συντελεστή, ούτω ώστε να φορολογούνται περισσότερο, μάλιστα, δηλαδή να μην υπάρχει εξισορρόπηση της κλίμακας. Οπότε οι μεγάλες αξίες θα έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Άλλες αλλαγές οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, για να τις δούμε λοιπόν αναλυτικά, είναι η κατάργηση του ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας, το γνωστό ΕΤΑΚ, η επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Είπαμε για την κλίμακα του φόρου γονικών παροχών, με συγχωρείτε, και κληρονομιών. Νέα κλίμακα για τη φορολόγηση όλων των εισοδημάτων, εδώ πρέπει να σταθούμε. Αλλαγή στη φορολόγηση των μερισμάτων και φορολόγηση της υπεραξίας από αγοραπολισία μετοχών. Τι σημαίνει νέα κοινή κλίμακα για όλα τα εισόδηματα, κυρία Μπελιώτη? Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κλίμακες. Μία για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους και μία για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προτίθεται το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει μία νέα κλίμακα, η οποία θα, βάσει της προοπτικής, να μειωθεί η επιβάρυνση στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και να αυξηθεί στα μεγάλα εισοδήματα. Από πότε θα μας επηρεάσει η νέα αυτή κλίμακα, κύριε Μπελιώτη? Τώρα, αν κατατεθεί το νομοσχέδιο, μπορεί να μας επηρεάσει και από το 2009. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα δούμε βεβαίως τι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να με την αισιοδοξία μήνυμα των εκλογών, πρέπει να δοθεί μια ένεση ρευστότητας στην αγορά. Είναι προαπαιτούμενο αυτό, να αυξηθεί η κατανάλωση για να η ατμομηχανή της αγοράς να πάρει μπρος να κινηθεί. Κύριε Μπελιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πολλές φορές ακόμη. Πάμε στη Σοφία την Παμφίλη. Να δούμε τι γίνεται τώρα με όσους έχουν εκλεγεί στις περιφέρειες της Ελλάδας. Επίσημα τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την ΑΒ Αθήνας και ΑΒ Πειρά και το υπόλοιπο Αττικής τα είδαμε. Θα τα ξαναδούμε σε λίγο. Εμείς επικοινωνήσαμε με τις νομαρχίες και έχουμε τα ονόματα όσων έχουν εκλεγεί ανακόμα. Σε ποιες περιφέρειες πάμε, με τη Λάρισα πρώτα? Με τη Λάρισα, πρέπει να ξεκινήσουμε. Από το ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Έξαρχος, Φίλιππος Σαχινίδης, Έκτορας Νασιώκας. Από τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο κύριος Χρήστος Ζώης, αν δεν επιλέξει ο κύριος Καραμαλής να είναι υποψήφιος, να είναι βουλευτής, με συγχωρείτε. Να κρατήσει την έδρα του, δηλαδή, στη Λάρισα. Για το ΚΚΕ, Αντώνης Κυλακάκος. Για το ΣΥΡΙΖΑ, Ηρώ Διώτη. Και για το ΛΑΟΣ, Αστέριος Ροντούλης. Στην Αργολίδα, για το ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης. Για τη Νέα Δημοκρατία, Γιάννης Ανδριανός και Έλισσα Παπαδημητρίου. Στην Αρκαδία, για το ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Ρέπας και Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος. Για τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέας Λικουρέντζος. Στην Αχαΐα, για το ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Κατσιφάρας, Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Ανδρέας Τριανταφυλόπουλος. Για τη Νέα Δημοκρατία, Μιχάλης Μπεκίρης, Νίκος Νικολόπουλος. Για το ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. Για το ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Τσούκαλης. Και για το ΛΑΟΣ, Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος. Στη Βιωτία, για το ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Τόγιας, Βασιλική Τσόνογλου Βιλιώτη, Άρια Αγάτσα. Και για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκης. Στην Καρδίτσα, το ΠΑΣΟΚ, Ντίνος Ρόβλιας, Νίκος Αλαγιάννης και Μαρία Θεοχάρη. Για τη Νέα Δημοκρατία, Τσιάρας Κωνσταντίνος, Ταλιαδούρος Σπύρος. Στα Γιάννενα, για το ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας, Ευάγγελος Αργύρης και Αθανάσιος Οικονόμου. Για τη Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Τασούλας και Σταύρος Καλογιάννης. Στην Καστοριά, για το ΠΑΣΟΚ, ο Φίλιππος Πετσάλνικος. Και για τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ζήσης Τσικαλάγιας.
στο Κιλκής, για το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης και ο κύριος Παραστατίδης Θεόδωρος, για τη Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Κιλτίδης. Στην Κοζάνη, για το ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, Βλατής Ιωάννης. Για τη Νέα Δημοκρατία, Κασαπίδης Γιώργος, Παπαδόπουλος Μιχάλης. Στις Κυκλάδες, ΠΑΣΟΚ, Ρήγας Παναγιώτης και Παπαμανώλης Γεώργιος. Για τη Νέα Δημοκρατία, Βρούτσης Ιωάννης. Στη Λακωνία, για το ΠΑΣΟΚ, Γρηγοράκος Λεωνίδας. Για τη Νέα Δημοκρατία, Αθανάσιος Δαβάκης και Γρηγόρης Αποστολάκος. Στην Ετωλοακαρνανία, για το ΠΑΣΟΚ, Αθανάσιος Μωραΐτης, Ανδρέας Μακρυπίδης και Σοφία Γιαννακά. Ακόμα δεν έχει καθοριστεί αν θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής ή ο κύριος Βασίλης Αντωνόπουλος. Υπάρχει ακόμα διαφορά. Στη Νέα Δημοκρατία και στην Ετωλοακαρνανία, ο κύριος Μάριος Αλμάς, ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης και ο κύριος Καραγκούνης, προηγείται του κύριου Σπίλιου Λιβανού, 300 περίπου ψήφους, αλλά υπάρχουν ακόμα εκλογικά τμήματα που δεν έχουν καταμετρηθεί. Για το ΚΚΕ στην Ετωλοακαρνανία, Νίκος Μωραΐτης. Στον Εύρο, για το ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ντόλιος, Όλγα Ρενταρή Τέντε και Παναγιώτης Ζαπάρτας. Για τη Νέα Δημοκρατία, Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος. Στην Πρέβεζα, για το ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλης Παπαχρήστος και για τη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Τσουμάνης. Στη Ροδόπη, για το ΠΑΣΟΚ, Αχμέτ Χατζιοσμάν και Γιώργος Πεταλωτής. Για τη Νέα Δημοκρατία, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Στη Δράμα, για το ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Αϊδόνης και η Χαρούλα Κεφαλίδου. Για τη Νέα Δημοκρατία, ο Τζίμας Μαργαρίτης. Στην Κεφαλονιά, την έδρα την παίρνει το ΠΑΣΟΚ, ο Σπύρος Μοσχόπουλος. Στην Άρτα, το ΠΑΣΟΚ βγάζει τον κύριο Τσιρόνη Δημήτρη και τον κύριο Παύλο Στασινό, ενώ η Νέα Δημοκρατία τον κύριο Παπασιώζο Κωνσταντίνο ή τον κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου. Έχουμε και εδώ μια διαφορά που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Mm-hmm. Στη Λέσβο, για το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ιφουνάκης, για τη Νέα Δημοκρατία ο Σπύρος Γαλινός και για το ΚΚΕ ο Σταύρος Σκοπελίτης. Και τέλος, στη Λευκάδα, ο κύριος Σπύρος Μαργέλης από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και πάλι σε λίγο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Και θα αλλάξω εγώ θέμα. Θα καλωσορίσω κοντά μας τη συναδέλφου, την κυρία Έλλη Τριανταφύλου από την Καθημερινή και την τηλεόραση του Sky. Καλημέρα. Και την κυρία Πόπη Διαμαντάκου, τηλεκριτικό στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα, καλημέρα και στις δυο σας. Πριν δούμε τι έγινε και τηλεοπτικά όλο αυτό το διάστημα, Πόπη, αλλά και χθες, και τι πρόκειται να γίνει και από εδώ και πέρα, που είναι ένα από τα ζητούμενα, να ακούσουμε το σχόλιο σου για το αποτέλεσμα αυτό, Έλλη Τριανταφύλου. Βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν και καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι μιλάμε για μια μεγάλη και βαριά νίκη του Γιώργου Παπανδρέου. Και λέω βαριά διότι η ευθύνη που μεταγγίζουν πλέον οι πολίτες στα χέρια του νέου Πρωθυπουργού είναι μεγάλη. Υπάρχει και πρόσφατη, πολύ νοπή, η εμπειρία, το πώς αντέδρασε ο κόσμος σε μια σειρά από λάθη και παραλήψεις που έκανε η προηγούμενη διακυβέρνηση και που η οποία χρεώνεται στον απερχόμενο Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν είναι μια βαριά νίκη. Αντιστοίχως μιλάμε για μια βαριά ήττα της Νέας Δημοκρατίας, με αποκλεισμό πολλών προσώπων, με μια εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας η οποία αποδείχτηκε πολύ θυμωμένη και για μεγάλο χρονικό διάστημα και για ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων, και μιλάμε και για μια επόμενη μέρα δύσκολη η οποία θα περάσει μέσα από επώδυνες διαδικασίες στην επόμενη φάση. Πριν πάμε ό,τι αφορά τα δύο μεγάλα κόμματα. Πριν πάμε στις διεργασίες που θα γίνουν και στη Νέα Δημοκρατία, στην επόμενη μέρα βρισκόμαστε ήδη. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω και τη γνώμη της Πόπης Διαμαντάκου, διότι απαγορεύτηκαν οι δημοσκοπήσεις, δημοσιοποίησεις των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Ακούγαμε τα ποσοστά της διαφοράς μεταξύ των δύο κομμάτων, Πόπη Διαμαντάκου, και αυτό που λέγαμε και πριν στην εκπομπή, και κανείς δεν τα πίστευε. Ακόμη και τα exit polls, έτσι όπως. Το καινούριο αυτό exit poll, το μεγαλύτερο δείγμα όλων των εταιριών μαζί, 7 εταιρείες κλπ. Έπεσε έξω. Δεν έπεσε έξω. Τα είχανε τα αποτελέσματα. Τα κατεβάσανε. Τα είχανε, απλώς ακριβώς επειδή δεν το πιστεύανε. Και επειδή υπήρχε το προηγούμενο της αποτυχίας, το σημάζεψαν με ένα συμπλήν. Δεν ήταν εντελώς συμμαζεμένο. Εγώ που παρακολούσα και του Sky